Λοιπόν. Πάμε ευθέως σύνδεση με τον Μιχάλη Γνατίο, τον συναδελφό μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά ζητήματα εκεί και για τις σχέσεις ΗΠΑ, Κύπρου και για τα όσα συμβαίνουν στο πολεμικό μέτωπο και τις διεργασίες για το μετά, ναι, για την επόμενη μέρα του πολέμου, πώς θα εξελιχθούν. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλημέρα σας, καλημέρα. Για πάμε, έχουμε λοιπόν και πόλεμο Τραμπ με Κίνα, έτσι. Τον ξεκίνησε πριν ακόμα φτάσει στο Λευκό Οίκο. Ναι. Και το απάντησαν ήδη οι Κινέζοι. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος. Είναι από τα πράγματα που θα κάνει την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Και θα βάλει δεδασμούς στην Κίνα, στο Μεξικό και στο Καναδά. Mm-hmm. Έτσι. Κίνα, είναι, Μεξικό, Καναδά. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα. Επίσης, την πρώτη μέρα αυτό το μέτωπο αυτοί μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από όλα. αυτό βέβαια του εμπορικού πολέμου. Ναι, αυτό ήθελα, έτσι, να σας πω. Ναι. Γιατί εμπλέκεται και η Ευρώπη εδώ πέρα. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο λογαριασμός. Θα χτυπήσουν εδώ. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο λογαριασμός. Και ναι, κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Έτσι είναι, έτσι είναι. Επίσης, έκανε και μια κίνηση απόψε. Χάρισε στην ομογένεια τον 7ο βουλευτή, mm-hmm, τον ομοσπονδιακό βουλευτή, από τη στιγμή που τον υποστηρίζει ο Τραμπ σίγουρα θα εκλεγεί. Είναι ο Τζίμι Πατρόνης, εξαιρετικός πολιτικός, εξαιρετικός, mm-hmm, ομογενής. Τώρα είναι ο οικονομικός διευθυντής της πολιτείας της Φλόριντας. Είναι δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη θέση. Mm-hmm. Αλλά θα είναι, τον υποστήριξε δημόσια, με δική του ανακοίνωση προσωπική, και του είπε ότι ανέβασε τα μανίκια και πρέπει να γίνεις βουλευτής. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό καλό, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Διότι, να πούμε και κανένα καλό διότι νέο. Έχουμε πολλά καλά νέα, είναι αλήθεια. Και διότι έχει και μια εξαιρετική σχέση μαζί του, όπως και με τον Κάστρο Πιλιράκη. Mm-hmm. Και με άλλους. Ναι. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι, αν μου επιτρέπετε, η είδηση της ημέρας πλέον είναι η αποκαλύψη για τη νέα στρατηγική και στρατιωτική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου. Mm-hmm. Και προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση πια στην Ουάσιγκτον, συνάδελφοι. Και αναμένεται η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για να εφαρμόσει τη δική της πολιτική. Αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πια ότι και το State Department του κυρίου Τραμπ, υπό τον Μάρκο Ρούμπιο, θα συνεχίσει την ίδια πολιτική ενδυνάμωσης αυτών των στρατιωτικών σχέσεων. Mm-hmm. Τα πράγματα φαίνεται, Δημήτρη Γκιάκη, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Ακούμε τον Μανώλη τον Κωστίδη που μεταφέρει από την Τουρκία αυτό το θυμό. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλος ο θυμός της Τουρκίας. Έχει κάνει διαβήματα και προς το State Department και στο Πεντάγωνο. Σημαίνει ότι κάτι πάει καλά στα δικά μας, άμα βλέπεις την Τουρκία να θυμώνει. Οπωσδήποτε. Αλλά του είπαν ότι, κοίταξε, είναι άλλη στρατιωτική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία, mm-hmm, και άλλη η σχέση με την Τουρκία. Mm-hmm. Βέβαια, αποδείχτηκε από τον πόλεμο της Χαμάς με το Ισραήλ ότι οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν περισσότερο τη Σούδα και την Κύπρο. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε πόσο χρησιμοποίησαν την Τουρκία, μηδέν. Μηδέν. Δεν τους έδωσε άδεια για τίποτα. Μας το είχε πει ο Μανώλης ο Κωστής πριν καμιά εβδομάδα από ό,τι θυμάμαι, αλλά είναι επιβεβαιωμένο λοιπόν. Mm-hmm. Και χρειάστηκα μια φορά να πετάξει το Β52. Θυμάστε εκείνο το βομβαρδιστικό που είχε κατεύθυνση το Ομάν. Mm-hmm. Το ένα πέταξε βεβαίως πάνω από την Κρήτη, από την Κύπρο κλπ. Και πήγε προς τα εκεί. Και το δεύτερο επέλεξε να περάσει από την Τουρκία, διότι ερχόταν από τη Γερμανία. Mm-hmm. Και πέταξε πάρα πολύ ψηλά, mm-hmm, από τον αέριο χώρο. Όχι, βεβαίως είναι ο αέριος χώρος της Τουρκίας. Ναι, σωστά. Αλλά σωστά, η επιλογή τους να περάσουν πάρα πολύ ψηλά, σε ύψος κάτι δείχνει, πάνω από 60.000 πόδια. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι ένα γεγονός, μια πραγματικότητα, ότι χρησιμοποίησαν πάρα πολύ την Κύπρο και η Σούδα. Και για την Ουκρανία, συνάδελφοι, χρησιμοποιούν την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Άρα έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ πράγματα. Λοιπόν, θα σας πω ότι οι Αμερικανοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την νέα ναυτική βάση της Κύπρου. Mm-hmm. Είναι η βάση Ευάγγελος Φθοράκης στο Μαρί. Είμαστε στο Μαρί, είχε γίνει εκείνη η φοβερή έκρηξη, βέβαια, που είχε διαλυθεί η περιοχή. Ναι. Και εκεί βοηθούν σε μια νέα σημαντική νέα βάση, νέα εγκατάσταση ελικοπτέρων. Mm-hmm. Αμερικανικών ελικοπτέρων. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι πέρασε όλα τα τεστ η αεροπορική βάση Ανδρέας Προμαντρέου στην Πάφο. Αυτή η αεροπορική βάση είναι πολύ μοντέρνα και καινούργια και την προσέχουν πάρα πολύ στην Κύπρο. Την ήθελαν οι Γάλλοι,
Αλλά το τελευταίο διάστημα που δεν μπορούμε να πούμε είναι μήνες, είναι περισσότερο από χρόνο, χρησιμοποιείται αθόρυβα από τους Αμερικανούς. Υπάρχει εκεί αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό. Έχει σταλεί για να βοηθήσει τους περιφερειακούς συμμάχους της Αμερικής και τους εταίρους της Αμερικής στην περιοχή. Η αποκάλυψη για τη χρήση της βάσης έγινε γνωστή όταν την επισκέφθηκε μια ομάδα γερουσιαστών μαζί με τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη. Πήγαν εκεί να συναντήσουν το στρατιωτικό προσωπικό, υποτίθεται, αλλά ήταν για να κάνουν επιθεώρηση. Διότι οι γερουσιαστές αυτές είναι στις επιτροπές για τις ενόπλες δυνάμεις. Και σύμφωνα με πληροφορίες, και τέσσερις γερουσιαστές υποστηρίζουν στεναρά πλέον τη στρατιωτική αυτή συνεργασία με την Κύπρο. Λοιπόν, αυτά είναι λίγα από τα πολλά που γίνονται. Πάμε λίγο στα πολεμικά, Μιχάλη μου, να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα πάμε αμέσως στα πολεμικά. Και να σας πω ξανά ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αυτή η πολιτική δεν θα αλλάξει από την κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Πολύ ωραία, αυτά είναι τα καλά νέα. Ωραία, αυτά είναι τα καλά. Τα πολεμικά. Άρα λοιπόν θα έχουμε κι άλλο θυμό από την Αγγίδα. Θα έχουμε κι άλλο θυμό από την Αγγίδα. Φαντάζομαι ότι ο Μανώλης σε λίγο θα μας τα πει. Θα έχουμε κι άλλο θυμό. Κάθε μέρα τα λέει ο Κωστίδης. Έτσι είναι. Κάθε μέρα ανεβάζουμε τον. Όλες οι προσδοκίες πέφτουν έξω. Αυτό δηλαδή που είχε ως προεξοφλημένο η Αγγίδα, ως κλειδωμένο. Ότι με τον Τραμπ θα αλλάξουν τα δεδομένα υπέρ μας. Το έλεγε η Τουρκία. Θα ζήσουμε χαϊσάμενα. Θα έχουμε εδώ τα χαρτίδια. Και άρχισε η ψυχρολουσία από τα ονόματα των υπουργών. Με τους διορισμούς των υπουργών, με πρώτα απ' όλα το Ρούμπιο, άρχισε ο κρύος υδρότας. Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Και το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Άρχισε ο κρύος υδρότας. Και ο Υπουργός Άμυνας του Τραμπ, ο καινούριος. Ο Χέξεθ. Ναι, είναι πολύ γραφότατος αυτός. Έχει γράψει τα βιβλία του. Ότι πώς είναι δυνατόν μια μουσουλμανική χώρα, λέει, να είναι στο μέλος του ΝΑΤΟ. Άντε τώρα. Πώς θα λέμε τώρα. Βγάλε άκρη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτοί. Τώρα, στο μέτωπο της Ουκρανίας, είπαμε ότι ξεκίνησε η συνεργασία της παρούσας κυβέρνησης με τους νέους που έρχονται. Είναι σημαντικό ότι γίνεται στο πιο υψηλό επίπεδο που είναι η Σύμβουλη Εθνικής Ασφάλειας. Ξέρετε, είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι αυτοί στο Λευκό Οίκο. Έτσι, και έχουν, αντιλαμβανόμαστε σήμερα ότι έχουν καθημερινή συνεργασία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν ασχολήθηκε πέρα από τον ανακοινώσει τον ομογενή και να πλακωθεί με τους Κινέζους, τους Μεξικανούς και τους Καναδούς. Ασχολήθηκε με γκολφ. Έτσι, ήταν η μέρα για γκολφ σήμερα, εδώ λίγο πιο πάνω από το που βρισκόμαστε. Είναι η έπαυλή του.